είναι αυτό το οποίο σε προσελκύει περισσότερο στο να θέλεις να μοιραστείς ένα κομμάτι της παραγωγικής σου γνώσης με τη δική τους ιστορία, με το δικό σου κομμάτι αφήγησης μιας ιστορίας? Είναι πάντα... Εγώ είμαι ένας φαν του Ταϊφούν του Πιρσεριμούλου. Έχω κάνει 6 ταινίες μαζί του και συνεχίζω να είμαι, να παραμένω ένας φαν της δουλειάς του. Και είναι σημαντικό ότι αυτός ο σκηνοθέτης που έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο στα φεστιβάλ κάνει κάθε χρόνο μαζί μας μια συμπαραγωγή και κάνουμε μια ταινία κάθε ένα ή δύο χρόνια. Είναι συμπαραγωγή επίσης και με τη Γαλλία η ταινία και ήδη ξεκινάει εδώ τώρα το πρώτο της ταξίδι. Έκανε μια πρεμιέρα χτες στο φεστιβάλ της Αντάλια και την επόμενη εβδομάδα κάνει την διεθνή της πρεμιέρα στο φεστιβάλ της Βαρσοβίας. Συνήθως έχουμε τα ευρωπαϊκά ταμεία πάντα κοντά μας. Είναι ένας αγαπημένος σκηνοθέτης σε όλο τον κόσμο, ο Ταϊφούν. Και τη βοήθεια της Ελλάδας και του Κέντρου Κινηματογράφου και του ΕΚΟΜΕ. Αντίθεση με τον τρόπο που συνήθως χρησιμοποιούν οι σκηνοθέτες στη μουσική σας, που είναι για να τους υποβοηθήσει σε αυτό που έχουν, εδώ η μουσική σας έχει μια τελείως διαφορετική χρηστική αξία. Η επαναληπτικότητά της και το μοτίβο μπορεί να σου επιτρέψει από το να την απολαύσεις, από το να εκνευριστείς, από το να αισθανθεί ό,τι ακριβώς σε καθοδηγούν τα συναισθήματά σου με βάση αυτό που συμβαίνει στην ταινία. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν αλλάζει αυτό το μουσικό θέμα. Το είπατε τόσο σωστά που δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Διότι ακριβώς αυτό γίνεται. Δηλαδή, υπηρετεί αυτή την, πώς να πω, από τη μία ασάφεια που η θελημένα, ας το πούμε, δημιουργείται και εν συνεχεία αναπτύσσεται μέσα στην ταινία, όσο και αυτή την αιμονή που τον κυνηγάει, τον ήρωα. Άρα, είναι πολύ σωστή η παρατήρηση. Είναι ένα θέμα με κάποιες παραλλαγές που είναι, ας το πούμε, ακόμα πιο άδειο, που είναι σαν να κτίζεται, και είναι αυτός ο ήχος ο οποίος υπάρχει υπόγεια και ακούγεται μέσα από κάθε λογής, σε κάθε λογής ευκαιρίες, μέσα από εκείνες τις τρύπες που συναντάμε στο σπίτι του ήρωα, στο ραφτάδικο του πατέρα του και, ή ακόμα και στο δρόμο, μέσα από όλες τις τρύπες βγαίνει αυτός ο ήχος που τον κυνηγάει με έναν τρόπο. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό, ο ρόλος της μουσικής όντως είναι βοηθητικός. Αυτό που είναι σημαντικό και θα έπρεπε να είναι εδώ στη θέση μου είναι ο Ανδρέας Ινάν. Θα μίλησε, φαντάζομαι, ο σκηνοθέτης. Διότι πέρα από την συνολική, έτσι, εξαιρετική σκηνοθετική ματιά αυτού του υπέροχου σκηνοθέτη του Ταϊφούν, έχει παίξει ένα τόσο πιο δημιουργικό και καθοριστικό ρόλο που πραγματικά εμπνέει, γιατί ξέρετε ότι η φωτογραφία είναι ένα από τα στοιχεία που σε εμπνέουν για να προσεγγίσεις μουσικά ένα έργο. Ενώ δεν ανήκει σε καμία κατηγορία που πλησιάζει το Weird Wave, ο τρόπος που χρησιμοποιεί το σουρεαλισμό δημιουργεί τους χαρακτήρες ώστε να έχουν δομή, αλλά παράλληλα σου αφήνει και ένα παράθυρο ώστε να καταλάβεις ότι όπως σε μια σουρεαλιστική κατάσταση υπάρχουν πολλές αναγνώσεις, έτσι και εδώ μπορούν να υπάρχουν πάρα πολλές αναγνώσεις. Στις ταινίες του Ταϊφούν πάντα υπάρχει ένας φόνος και υπάρχει πάντα ένας χαμένος, ένας loser που δεν είναι η πραγματικότητα, ότι μπαίνει και χάνεται μέσα σε μια ιστορία στην οποία δεν ανήκει και κατά περίεργο τρόπο και κάθε φορά και με πολύ σουρεαλιστικό τον εγκλωβίζουν οι συνθήκες του κοινωνικού περίγυρου ή του καθεστώτος και μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάθε φορά αυτός στην κυριολεξία στο τέλος χάνεται, μια και κρατάει αυτό το θρυλερίστικο του φιλμ νουάρ που ο ήρωας δεν κερδίζει στο τέλος. Έχω
φωτογραφία της ταινίας σου επιτρέπει να έχεις και μία αποστασιοποίηση από τα γεγονότα. Mm-hmm. Γιατί είσαι ένας απλός παρατηρητής, σε αντίθεση δηλαδή με τις. Γιατί ο κύριος Συνάμος έχει την δυνατότητα να κάνει από πολύ illustrated πράγματα στην mm-hmm. μεγάλη οθόνη. Εδώ πέρα έχει πάει ακριβώς κάποια βήματα πίσω για να επιτρέψεις αυτό το πράγμα να σε κάνει παρατηρητή, αλλά όχι σαν ένα αντικείμενο που παρακολουθεί ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Το λέτε πολύ σωστά. Και είναι αυτή η ατμόσφαιρα ακριβώς η οποία βγαίνει, αυτός ο, πώς να το πω, σκοτεινός χαρακτήρας, παρότι η φωτογραφία δεν είναι σκοτεινή, αλλά αυτός ο σκοτεινός χαρακτήρας που καιροφυλακτεί, ας πούμε, πίσω από όλη την ιστορία αυτή. Η μουσική δεν είναι σε μία αντίστοιξη με έναν τρόπο, διότι το θέμα της είναι ένα θέμα, ας πούμε, χαλαρό. Παραπλανητικό, ας το πούμε. Έχει ένα χαρακτήρα περισσότερο παραπλανητικό. Αλλά συγχρόνως αυτή η αιμονή το κάνει απειλητικό κάποια στιγμή. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το timing αυτής της ταινίας. Ενώ έχει βασιστεί σε ένα βιβλίο που είχε γραφτεί πολύ καιρό νωρίτερα, βλέπουμε το ότι μας μιλάει για μια παραπλήσια κρίση πανδημίας που τα μέσα ενημέρωσης τη χρησιμοποιούν και τους χρησιμοποιεί ταυτόχρονα, ώστε να υπάρχει ένας αέναος εγκλωβισμός. Βέβαια, ο εγκλωβισμός δεν γίνεται μέσα από ένα φόνο, αλλά έχει νομίζω ενδιαφέρον να σχολιάσουμε το πώς προφητικά μπορεί να λειτουργήσουν κάποιες ταινίες ή έστω να μας επιτρέψει η αλληγορία τους να τις διαβάσουμε διαφορετικά. Εντελώς προφητικά, γιατί τα γυρίσματα τελειώσανε περίπου όταν ξεκίνησε το lockdown σε όλο τον κόσμο. Και ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτό το πράγμα που περιγράφει μέσα στο βιβλίο του Ταϊφούν και που το έκανε μετά σενάριο, θα μπορούσαμε να το ζούσαμε κιόλας. Ηρωνίας, γιατί χρησιμοποιείται mm-hmm. ιδιαίτερα από το ραδιόφωνο mm-hmm. με έναν συγκεκριμένο τρόπο και σκοπό, στο να υποτίθεται κατευνάσει τα πνεύματα των ανθρώπων που έχουν να αντιμετωπίσουν μια σύγχρονη πανδημία η οποία μοιάζει λιγάκι στους όρους με αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ένα μουσικό θέμα το οποίο θα μπορούσε να αποτυπωθεί τόσο γλυκά στις μνήμες μας, γίνεται ηρωνικά ένα αντικείμενο χειραγώγησης του φόβου. Με έναν τρόπο ναι. Με έναν τρόπο ναι και. Το μας απασχόλησε με τον Ταϊφούν αν θα πρέπει σε διαφορετικές σκηνές να διαφοροποιείται η μουσική. Όμως το βασικό θέμα το συναντάμε παντού και άρα παίρνει διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετική όψη ανάλογα όταν θα το συναντήσουμε στο μπαρ ή αν θα το συναντήσουμε κάτω από όλες αυτές τις υπόγειες στοές από τις οποίες προέρχεται ή αν θα το ακούσουμε από ένα ραδιόφωνο. Αλλά μας απασχόλησε και τελικά είπαμε ότι ναι, είναι η ίδια πηγή ή μάλλον είναι ο ίδιος απειλητικός ήχος ο οποίος τελικά εμφανίζεται με τόσο και μέσα από τόσο διαφορετικά μέσα. Θα ήθελα να μου πείτε για το κομμάτι αυτών των διεθνών συνεργασιών που ουσιαστικά η προσφορά και αυτό το οποίο μπορεί να λάβει κάποιος πίσω από μια τέτοια συνεργασία προσφέρει ένα άτυπο κέρδος και στους συνεργάτες αλλά και στους ανθρώπους που θα δουν το τελικό προϊόν. Και προσφέρει ένα κέρδος της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φιλοσοφιών, διαφορετικών εθνοτήτων και που δίνει ένα άλλο μίξ, μια άλλη χρήση σε όλο αυτό το πράγμα και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Οι συμπαραγωγές είναι ο στόχος μου και στόχος κάποιων άλλων παραγωγών στην Ελλάδα και είναι αυτό που μας πλουτίζει και πλουτίζει όλο τον κόσμο να βλέπει πιο ενδιαφέρουσες ταινίες. Ο Ανδρέας ο Συνάνος, ο οποίος είναι για μένα ένας συνεργάτης 40 χρόνων και φίλος, έχω κάνει μαζί του μέχρι τώρα πάρα πολλές ταινίες, πάνω από 10. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το σινεμά όσο τίποτα άλλο και ο σπουδαίος Νίκος Κυπουργός, ένας μουσικός που έχει δώσει ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του στις ταινίες και που πάντα είναι πίσω από μια ταινία και φτιάχνει μια ωραία μουσική.
μοναδική ταινία που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του Φεστιβάλ Σαντάλια, που είναι και μάλιστα η μοναδική ελληνική συμπαραγωγή που υπάρχει στο διαγωνιστικό της. Πώς αισθάνεστε πρώτα και βασικά που είδατε ταινία μετά από τόσο καιρό σε μεγάλη οθόνη, φαντάζομαι, γιατί εντάξει, εμείς έχουμε τους θερινούς κινηματογράφους. Ναι. Εγώ την ταινία την είχα δει τόσες φορές μέσα από τις κόπιες εργασίες, ας πούμε, για να δουλέψουμε σε αυτήν. Και αυτό πάντα συμβαίνει, γιατί πάντα έτσι εργαζόμαστε. Και μετά όταν βλέπουμε την ταινία σε μεγάλη οθόνη, ειδικά αυτή η ταινία, με αυτή τη φωτογραφία και... είναι κάτι, δηλαδή, πάντα παθαίνεις ένα σοκ. Δηλαδή, όσο και να ξέρεις πόσο μεγάλη διαφορά θα έχει, το σοκ είναι τα... Και ήταν μεγάλη χαρά χτες, γιατί ήμασταν τόσοι Έλληνες, ο Νίκος ο Μουστάκας επίσης ανάμεσά μας. Και σε αυτή τη πολύ ωραία έτσι, πόλη, εδώ, στην Τουρκία, την απολαύσαμε και είδαμε και την αντίδραση του κοινού που ήταν εξαιρετική. Οπότε αυτό ήταν μια χαρά για όλους μας.